Αφήνω το κορίτσι μου στα κρύα του λουτρού. Φορώ το καπελάκι μου και γήπεδο του γρου. Βγάζω εισιτήριο, ξεχνάω και τα ρέστα. Τρέχω στην εξέδρα, μας έχει στηθεί η φιέστα. Πάμισε, πάμισε, όλε. Πάμισε, πάμισε, όλε. Πάμισε, πάμισε, όλε. Της Μεσσηνίας μας του ποταμού θε. Να τη ομάδα μας στο γήπεδο που μπαίνει. Έπαρση συγκίνηση, παλμή ανεβασμένη. Κοντά ένας αιώνας ιστορίας και τιμής. Βαραίνει στη φανέλα και φωνάζουμε όλοι εμείς. Πάμισε, πάμισε, όλε. Πάμισε, πάμισε, όλε. Πάμισε, πάμισε, όλε. Της Μεσσηνίας μας του ποταμού δε. Τρομάζουν οι αντίπαλοι και ματαιοδοξούν. Το κιάλι τους θα βάζουν σε λίγο να σε δουν. Το πάμισος βουκράνιος και προελληνικός. Σε προστατεύει και η φωνή του σου φωνάζει εμπρός. Πάμισε, πάμισε, όλε. Πάμισε, πάμισε, όλε. Πάμισε, πάμισε, όλε. Της Μεσσηνίας μας του ποταμού δε. Μια πολιτεία μέθησε στις νίκες τους ρυθμούς. Κι εμείς με μέθεξη στο φως με σύνημα σ' ακούς. Με ήθος θέαμα ψυχή νέα η ομάδα. Τιμά τον Άγιο Τόπο μας σε όλη την Ελλάδα. Πάμισε, πάμισε, όλε. Πάμισε, πάμισε, όλε. Πάμισε, πάμισε, όλε. Της Μεσσηνίας μας του ποταμού θε. Πάμισε, πάμισε, όλε. Πάμισε, πάμισε, όλε. Πάμισε, πάμισε, όλε. Της Μεσσηνίας μας του ποταμού θε. Λοιπόν, ο Πάμισος Μεσίνης είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία και θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε όλα αυτά στην πορεία φυσικά. Εκείνο που κάνει την ομάδα πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και την προσήλωση και την αγάπη για το σύμβολο που είναι το τριφύλι, έτσι, το έμβλημα του Πάμισου είναι το τριφύλι. Εκείνο που κάνει την ομάδα να ξεχωρίσει ιδιαίτερα φέτος είναι ότι η ψυχή της, η γενικός αρχηγός και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων είναι γυναίκα. Έτσι, δηλαδή έχουμε μια ομάδα με άρωμα γυναίκα στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία και πάμε να τη συναντήσουμε, την Αγγελική Μαντά, για να μας μιλήσει για την αγαπημένη της ομάδα, τον Πάμισο, για τις δραστηριότητες και για το πώς μια γυναίκα καταφέρνει και κουμαντάρει τα δύσκολα μονοπάτια του ποδοσφαίρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες ακροάτριες. Τι γίνεται, πώς πάει? Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι η ομάδα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σε ποιο όμιλο? Στον ένατο όμιλο. Στον ένατο όμιλο, ο οποίος είναι ο όμιλος των ομάδων της Πελοποννήσου. Έχουμε Ηλία, Αχαΐα, έχουμε και Κινησιά, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά. Ωραία. Και έχουμε και μια ομάδα της Ναυπάκτου, τον Εφοκτιακό Αστέρα. Έχουμε αρκετά ταξίδια φέτος. Ωραία. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική. Από ό,τι βλέπω εδώ, ο Πάμισος παίζει εκτός έδρας με τον Εθνικό Σκουλικάδου και η Τάτε 2-1. Δεύτερη αγωνιστική, παίρνετε μια ωραία νίκη εκτός έδρας από την ομάδα ΑΟΤΣΙ Λιβύη, έτσι. Στη Ζάκυνθο είναι, έτσι. Ζάκυνθο και τα δύο εκτός έδρας. Ήταν δύο ταξίδια στη Ζάκυνθο. Α, ωραία. Θα μιλήσουμε τώρα για τα ταξίδια. Μας τα πεις, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το επισήμανα και εγώ. Γιατί ήταν η αρχή της κλήρωσης λίγο άτυχη για εμάς. Και μετά στο γήπεδό σας, τρίτη αγωνιστική, μέχρι εδώ που βρισκόμαστε τώρα,
με τον ΠΑΟ Βάρδας, πολύ γνωστή ομάδα και αυτή, με παρουσίες σε εθνικό επίπεδο, 1-1 ισοπαλία. Ακριβώς. Άρα έχει 4 βαθμούς η ομάδα, μετά από 3 αγωνιστικές. Ναι, παραλίγο στον πρώτο αγώνα να έχουμε έρθει με τους 3 βαθμούς. Στο 94 μπήκε το γκολ και κατευθείαν στήριξε τη λήξη. Δεν είχαμε δηλαδή, δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Μάλιστα. Ήμασταν 1-1 μέχρι το 94. Το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά, συμβαίνει. Όμως η εικόνα ήταν πάρα πολύ καλή της ομάδας για πρώτο παιχνίδι και εκτός έδρας. Συνεχίσαμε με το δεύτερο ταξίδι στη Ζάκυνθο. Λίγο για την τσέπη μας αυτό ήταν αρνητικό. Ναι, για πες μας δηλαδή τώρα. Πάρα πολύ καλά βαθμολογικά. Ναι, ναι. Πώς γίνεται αυτό τώρα να φύγετε από τη Μεσίνη να πάτε στη Ζάκυνθο? Περιέγραψε μας λίγο αυτό τον ταξιδιωτικό Γολγοθά. Αυτό είναι, όντως είναι Γολγοθάς. Μας έτυχε και στην αρχή, στην έναρξη του πρωταθλήματος και για 2 φορές. Είναι Γολγοθάς φέτος πιο πολύ για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Πάμισο, για όλο το τεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί πρώτον είναι και κλεισμένο των θυρών, δεν έχουμε έσοδα, δεν έχουμε θεατές και δεν έχουμε και χορηγίες. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στην αγορά. Ο κόσμος σου λέει γιατί να δώσω χορηγία να κάνω μια διαφήμιση στο γήπεδο αφού δεν θα υπάρχει επισκέπτης, δεν θα υπάρχει φύλαθλος. Όμως μια ομάδα από τη Μεσίνη για να πάει στη Ζάκυνθο, άμα θέλει να είναι σοβαρή και να παίξει ένα καλό ποδόσφαιρο και να σέβεται τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό της team, πρέπει να κάνει μια διανυκτέρευση. Δεν μπορείς να πας αυθημερών. Οπότε αυτά για τη διοίκηση, αυτό είναι κόστος. Φυσικά. Είναι ένα κόστος. Δηλαδή είναι... ξεκινάτε από τη Μεσίνη. Για πες μας λίγο το διπορικό εσύ που το έζησες. Ξεκινάμε τις 2 πρώτες αγωνιστικές. Ξεκινήσαμε λοιπόν, φύγαμε Σάββατο από εδώ 12 η ώρα. Ναι. Πήγαμε στην Κυλίνη, πήραμε το καράβι, φτάσαμε στη Ζάκυνθο. Πολλοί λένε άτυχε ρούλα, πας ταξίδια. Δεν είναι καθόλου έτσι. Πρέπει να το αγαπάς πολύ για να το κάνεις. Καλά, απ' έξω όποιοι σφυρίζουν δεν ξέρουν γιατί σφυρίζουν. Έτσι ακριβώς. Κατευθείαν στο ξενοδοχείο. Και κατευθείαν στο ξενοδοχείο. Γεύμα, ξεκούραση, την άλλη μέρα πρωινό γεύμα και στο γήπεδο κατευθείαν. Μετά το γήπεδο και τις 2 φορές ζητήσαμε από την ΕΠΟ να μας αλλάξει η ώρα για να προλάβουμε το καράβι της επιστροφής. Ναι. Έχουμε και αυτό το άγχος δηλαδή. Έχουμε και αυτό το άγχος της επιστροφής, να προλάβουμε το καράβι και φτάσαμε 11 η ώρα το βράδυ πίσω με μια στάση για φαγητό. Ναι, και την άλλη μέρα προπόνηση. Λοιπόν, την άλλη μέρα προπόνηση. Μεγάλα τα κόστη. Και ξανά προπόνηση για το επόμενο ταξίδι. Ναι, λοιπόν, Αγγελική, μεγάλα τα κόστη όπως μας λες. Έσοδα μηδέν. Η πολιτεία έσοδα βρίσκεται. Υπάρχουν επαγγελματίες της Μεσίνης που βοηθάνε. Ωραία, και αυτό ήθελα να πω. Μεσίνης, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Πιο πολύ επειδή δεν έχουμε εισιτήρια, δεν έχουμε φιλάθλους στο γήπεδο. Οι τοπικές αρχές και σε ένα συνολικότερο πλαίσιο η πολιτεία με όλο αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει μπορεί να κάνει κάτι, δείχνει έτσι τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον υποστηρικτικό ας πούμε, γιατί όπως μας περιγράφεις τώρα εδώ τα κόστη μετακίνηση της ομάδας και με διαμονή και με διατροφές και με το ένα και με τ' άλλο, είναι σε επίπεδο πολύ υψηλό. Ακριβώς. Είναι πολύ υψηλό. Το επίπεδο για μας είναι πολύ υψηλό γιατί θέλουμε να υπάρχει ένα επίπεδο στην ομάδα και στα παιδιά και στο τεχνικό team να μην λείπει τίποτα. Αυτό όμως στοιχίζει. Η πολιτεία αυτή τη στιγμή, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έχει πει στους Δήμους ότι μπορούν να έχει απελευθερώσει κωδικό και μπορεί να σε χρηματοδοτήσει για τα έξοδα μετακίνησης. Ο Δήμος, από την άλλη όμως δεν, κάθε Δήμος είναι αναλόγως τι κονδύλια έχει. Δεν ξέρει αν μπορεί να σου καλύψει ολοκληρωτικά όλα τα έξοδα μετακίνησης ή να σου δώσει ένα ποσοστό. Και πάλι δεν είναι μόνο τα έξοδα μετακίνησης που κοστίζουν σε μία ομάδα. Ναι. Λοιπόν, τώρα τέταρτη αγωνιστική, από ό,τι βλέπω εδώ έχετε ρεπό. Δεν παίζετε πουθενά, ξεκουράζεται η ομάδα. Έχουμε ρεπό και την επόμενη Κυριακή παίζουμε με τον Απακτιακό. Ωραία. Μέσα στην έδρα μας. Μέσα στην έδρα μας που πάλι όμως θα γίνει χωρίς φιλάθλους. Οπότε αυτό το κάτσε μέσα να δούμε, θα μας... γίνει τώρα ή μήπως έχουμε και κανένα γενικότερο μάντρωμα και δεν ξέρω. Από ό,τι είδα σήμερα πρώτος, δεύτερος και τρίτος όμιλος σταματάνε για ένα μήνα.
και εμείς έχουμε πολλά κρούσματα εδώ στη Μεσσηνία, στο τοπικό ποδόσφαιρο. Το διαβολίτη που είναι και αυτό στη Μεσσηνία έχει κρούσματα. Οπότε υπάρχουν. Έχει και την ομάδα που είναι στον όμιλό σας. Έχουμε πολλές αναβολές. Αυτό δεν ξέρω που μπορεί να οδηγήσει οι μισές ομάδες να παίζουν πρωτάθλημα και οι άλλες να μην παίζουν. Ναι, τι πρωτάθλημα θα είναι αυτό τώρα. Θα είναι και άνισο σε επίπεδο. Ουσιαστικό δηλαδή. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, όταν κάποια παιχνίδια στον όμιλό σου αναβάλλονται λόγω κορονοϊού, και αυτό είναι κάτι που στην πορεία θα το βγούμε μπροστά μας. Και βαθμολογικά και όλα. Γενικά και ο κόσμος. Ο κόσμος στα σχολεία. Εμάς τα παιδιά τα περισσότερα είναι από την Ακαδημία. Ναι. Από την Ακαδημία πάμε στους Μεσσήνης. Έχουμε εντοπιότητα, έχουμε νέα παιδιά. Τα σχολεία, κάποια τμήματα στη Μεσσήνη σχολεία έχουν κλείσει λόγω κορονοϊού. Οπότε είναι πολύ κοντά. Ναι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Αγγελική. Δεν το εύχομαι, αλλά είναι πολύ κοντά. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Αγγελική Μαντά. Δηλαδή να μας δώσει ένα στίγμα του πώς είναι ο κόσμος εκεί, πώς αντιμετωπίζει την όλη ιστορία. Και ναι, έτσι μια εικόνα του τι επικρατεί στη Μεσσήνη. Δεν υπάρχει φόβος στη Μεσσήνη και πιστεύω και σε όλη την Ελλάδα πια δεν υπάρχει φόβος, γιατί μετά από αυτό το κλείσμα που είχαμε, το αρχικό το lockdown που δεν ξέραμε και τι είναι και είχαμε κλειστεί όλοι, τώρα είμαστε λίγο πιο χαλαροί και ίσως δεν είναι σωστό αυτό, έπρεπε να είμαστε πιο... Ναι, ναι. Πιο συνειδητοποιημένοι, ιδίως η νεολαία. Ναι, λοιπόν. Τα παιδιά λοιπόν... Τα παιδιά δεν μπορούν να μην κάνουν. Εμείς τα προσέχουμε όσο μπορούμε. Κάναμε, ταξιδέψαμε στη Ζάκυνθο 2 φορές που η Ζάκυνθο είναι πορτοκαλί. Πήραμε καράβι. Συναντηθήκαμε με άλλη ομάδα μέσα στο καράβι. Και όμως εμείς εξεταστήκαμε για κορονοϊό. Κάναμε τα rapid test και ήμασταν όλοι αρνητικοί, όλη η αποστολή. Ωραία. Αυτό όμως έγινε με πάρα πολύ. Δώσαμε πάρα πολύ προσοχή. Ήμασταν συνέχεια με τις μάσκες μας, με το αντισηπτικό. Μπήναμε σε έξω από τη Ζάκυνθο, σε ξενοδοχείο έξω από τη χώρα της Ζακύνθου. Δηλαδή τα προσέξαμε όλα πάρα πολύ. Όμως δεν σημαίνει ότι τα παιδιά στις αναστροφές τους, στα σχολεία τους, στα φροντιστήριά τους, δεν παραμονεύει ο ιός. Ο ιός παραμονεύει τώρα πια και στη Μεσσηνία. Η Μεσσηνία μέσα σε 2 μέρες από πράσινο έχει γίνει ήδη κίτρινο. Έχουμε περάσει στη 2 ζώνη. Μάλιστα. Το ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι αυτό δεν αργεί. Δηλαδή όταν αρχίζουν τα κρούσματα... Ναι, αντιστρέφεται το κλίμα από τη μία μέρα στην άλλη. Λοιπόν, παρατηρώ εδώ πέρα, βλέπω και το δελτίο ειδήσεων που είναι σε εξέλιξη, γιατί και το μυαλό μας, για να είμαι ειλικρινής, είναι στη Σάμο και σε όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Πάρα πολλά κτίρια. Για τα 2 παιδιά. Ναι, πάρα πολλά κτίρια από ό,τι βλέπω, παλαιά κτίρια έχουν καταρρεύσει. Μίλαγα και με το φίλο μου τον Κώστα τον Αγαδάκη από το Καρλόβαση, που είναι η ψυχή της ομάδας εκεί, της ΑΕ Καρλοβάσου, και μου έλεγε ότι στο Καρλόβαση τα πράγματα, πάρα πολλά παλιά κτίρια εκεί, έχει βυρσοδεψία κοντά στο νερό και εκεί κοντά στη θάλασσα, έχουν καταρρεύσει, και ιδιαίτερα σκληρή από ό,τι μαθαίνω είναι η κατάσταση στο Βαθείο, που είχαμε και την κατάρρευση του τείχου που πλάκωσε τα άτυχα αυτά τα παιδιά, δυστυχώς. Πολύ δυσάρεστη αυτή η είδηση. Ναι. Μακάρι να σταματήσει εκεί. Λοιπόν, πάμε, Αγγελική μου, να το γυρίσουμε λίγο τώρα, να δώσουμε μια ευχάριστη νότα, να πούμε για την ιστορία της ομάδας, γιατί είναι πάρα πολύ παλιά, και να εξηγήσουμε, αν θέλεις και έχεις διάθεση, και για το έμβλημα του σωματείου. Ναι. Το έμβλημα του σωματείου είναι το τριφύλι. Νομίζω ότι στην Ελλάδα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα με τα σήματα, στην Ελλάδα είναι πάρα πολλές ομάδες που έχουν σήμα το τριφύλι. Mm-hmm. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ φανατική Ολυμπιακός. Και σε είχα φίλη μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Είσαι φίλος μου. Είμαστε ακόμα. Νομίζεις. Έλα, στιεύω. Και εγώ. Είναι από το 1929, το κλείσαμε 90 χρόνια, 1929. Διανύουμε τη δεκαετία για τα 100 χρόνια. Ο κορονοϊός μας στάθηκε εμπόδιο σε αυτό, γιατί είχαμε προγραμματίσει μια πολύ ωραία επαιτειακή χρονιά πέρυσι για τα 90 χρόνια του Συλλόγου. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε αυτή τη δεκαετία κάθε χρόνο να κάνουμε την αντίστροφη μέτρηση έτο με έτος και να πάμε για τα 100 χρόνια του Παμίσου. Είναι μια πολύ αγαπητή ομάδα, μια γνωστή ομάδα, ο Πάμισος. Πρόσφατα από την Κεφαλονιά μας έστειλε ένας κύριος αλληλογραφία, γράμμα, και μας ζήταγε ένα λάβαρο της ομάδας.
Είναι πολύ ευχάριστα αυτά. Έχουμε και το site που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να φέρουμε φίλους κοντά στον Πάμισο και να μαθαίνουν καθημερινά τα νέα του Πάμισου. Εγώ είναι αυτό βλέπω. Υπάρχει μια τρομερή οργάνωση σε ό,τι αφορά στα κοινωνικά δίκτυα και στο πώς διοχετεύεται η ιστορία και οι δραστηριότητες του σωματείου εκτός περιοχής. Από εκεί δηλαδή έλκομαι κι εγώ και έχω παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα έχεις βάλει και εσύ το χεράκι σου, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα ερασιτεχνική, για μια ομάδα της περιφέρειας, να μπορεί να δείχνει προς τα έξω το πώς λειτουργεί ένα τέτοιο σωματείο καθαρά ερασιτεχνικό με επαγγελματικές διαδικασίες και νοοτροπία. Πραγματικά συγχαρητήρια γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση και νομίζω όσοι μπουν και δουν και στο Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα και στην επίσημη σελίδα του σωματείου τη δουλειά που γίνεται θα το καταλάβουν αυτό, θα το συνειδητοποιήσουν. Ακριβώς. Είναι στο σελίδα του πάμισος.gr. Να πω ότι η δουλειά είναι συλλογική. Ο Πάμισος είναι ένα σύλλογο, είναι ένα σωματείο. Τίποτα δεν κάνει κανείς μόνος του. Είναι ομάδα. Δεν είμαστε ομάδα μόνο μέσα στο γήπεδο, στους αγωνιστικούς χώρους. Είμαστε ομάδα και έξω από το γήπεδο. Και αυτό βγαίνει. Από πέρυσι λοιπόν η νέα διοίκηση που έχω την τιμή και τη χαρά και είμαι και μέλος της διοίκησης και εγώ, η συλλογική αυτή προσπάθεια βγαίνει. Ξεκίνησε η ιστοσελίδα, πήγε πάρα πολύ καλά γιατί ακριβώς αυτό το λόγο. Ο κόσμος αγαπάει τον Πάμισο, οπότε είναι μια ευκαιρία. Έχουμε και πολλούς νησιώτες παντού, γιατί εμείς, Νίκο, εδώ τη Μεσσηνή τη λένε νησί. και είμαστε νησιώτες. Οι απανταχού νησιώτες λοιπόν είναι πολύ κοντά στον Πάμισο. Και επισκέπτονται συνέχεια την ιστοσελίδα για να μαθαίνουν νέα της. Η απανταχού και δηλαδή μιλάμε και για νησιώτες που ζουν στο εξωτερικό, έτσι. Και για την Αμερική, με τη μετανάστευση έχουν πολύ γενικό. Η Μεσσήνη έχει μεγάλη περιουσία σε ανθρώπους. Ωραία. Και ένα μεγάλο περιουσιακό στοιχείο για τη Μεσσήνη είναι και ο Πάμισος, η ομάδα της. Είναι ένα ιστορικό σωματείο που το αγαπάει πολύ ο κόσμος. Και έχει κάνει γνωστή τη Μεσσήνη όχι πανελλήνια και έξω από την Ελλάδα. Ωραία. Με πολλές επιτυχίες, με παίκτες που έχουν αγωνιστεί κατά καιρού σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Ναι. Και ήταν για πολλά χρόνια. Δηλαδή στο Αλφα τοπικό από το 1996 μέχρι το 2014 έπαιξε στο Αλφα τοπικό μόνο δύο φορές. Έπαιζε συνέχεια Γάμα και Δέλτα Εθνική. Τότε υπήρχε η Δέλτα Εθνική. Ναι. Για μια πενταετία μετά γυρίσαμε ξανά στο Αλφα τοπικό και τώρα προσπαθούμε να είμαστε ξανά στην εθνική κατηγορία. Λοιπόν, γιατί έχουμε. Φέτος είναι η παραμονή μας. Ναι, ωραία. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι να κλείσουμε, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ήθελα πρώτα να μου πεις για τους στόχους της ομάδας φέτος και το αγωνιστικό της προφίλ και κράτα και λίγο χρόνο για την επόμενη και τελευταία ερώτηση που θα σας αρέσει και θα μας βάλεις στη θέση μας. Ωραία. Λοιπόν. Εμάς το πλάνο μας από πέρυσι έχει ξεκινήσει εντοπιότητα, τα παιδιά της Ακαδημίας και νέα γενιά. Αυτό από πέρυσι το καταφέραμε με αυτό το πλάνο, με τα δικά μας τα παιδιά, με την Ακαδημία που εδώ και χρόνια γίνεται μια πάρα πολύ καλή, σωστή δουλειά και αυτό φάνηκε πέρυσι στην αλφα τοπική κατηγορία που μπορέσαμε και πήραμε το πρωτάθλημα. Έτσι συνεχίσαμε. Συνεχίσαμε με αυτά τα παιδιά, με την Ακαδημία μας και με λίγες προσθήκες. Που και αυτές οι προσθήκες έχουν να κάνουν με εντοπιότητα. Πολύ ωραία. Στόχος μας λοιπόν είναι κάθε παιχνίδι, όπως λέει και ο προπονητής μας ο Γιώργος Καλόμαλος, κάθε παιχνίδι να το κερδίζουμε. Είμαστε εδώ για να παραμείνουμε και γιατί όχι και να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Οι στόχοι μας δεν είναι μόνο όραμα. Είμαστε μια ομάδα, είμαστε μια παρέα, είμαστε μια αθλητική οικογένεια και αυτή τη λέξη, αφού παρακολουθείς το site, το ξέρεις ότι τη χρησιμοποιούμε συνέχεια, αλλά είναι η αλήθεια αυτή. Μέσα από τη δουλειά, μέσα από το μεράκι, μέσα από την αγάπη για το ποδόσφαιρο, για την αγάπη με τα παιδιά, έχουμε γίνει οικογένεια. Ωραία. Και αυτό βγαίνει. Τι ωραία είναι αυτά να μας τα λέει μια γυναίκα η οποία ασχολείται με το ποδόσφαιρο και γνωρίζει τόσο καλά τα μονοπάτια. Αλήθεια, Ακελική μου, πώς σε αντιμετωπίζουν εσύ τώρα, είσαι και δυναμική γυναίκα, μπουκάρεις και μέσα, κάνεις και τα ακουμάντα σου εκεί πέρα, δηλαδή είσαι μαζί με την ομάδα και φαίνεται ότι είσαι αρχηγίνα. Πώς σε αντιμετωπίζουν και μέσα στην ομάδα, αλλά και εκτός έδρας, παιδί μου, όταν πηγαίνει ο Πάμισος και παίζει, ξέρω εγώ. Στο Λιξούρι και όπ, λέει εδώ τι έγινε, παιδιά, ήρθε η γυναίκα του Παμίσου για να μας πει
Καταρχήν, η αντιμετώπιση είναι μέσα από τον Πάμισο. Αν δεν είχα στήριξη μέσα από τον Πάμισο, είναι γενικός αρχηγός ο Γιώργος ο Καπερώνης, που είναι και υπεύθυνος τύπου και πρόεδρος της Ακαδημίας Παμίσου, και εγώ μαζί, είναι η διοίκηση, ο πρόεδρος μας ο Γιώργος ο Βλαχάκης και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά και το προπονητικό team και οι παίκτες. Όλα ξεκινάνε από την αποδοχή που είχα πέρυσι τον Οκτώβριο που μπήκα στην ομάδα από τα ΕΣΟ. Mm-hmm. Αν μέσα δεν με στηρίζανε και δεν μου δίνανε αυτή την όθηση, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα ήμουν στον Πάμισο γενικός αρχηγός και να είμαι στη διοίκηση με το ρόλο που έχω. Εμείς όλα τα μοιραζόμαστε. Εγώ πιστεύω εκεί είναι η επιτυχία. Ότι όλα τα μοιραζόμαστε. Και αυτό, δηλαδή δεν λέμε αυτό είναι δουλειά δική σου, δεν την κάνω ή αυτό γιατί δεν το έκανες. Το ένα συμπληρώνει τον άλλον. Ναι, αυτό δεν είναι δουλειά του γενικού αρχηγού, μην το κάνεις εσύ, κάτω εσύ που είσαι πρόεδρος και τέτοια πράγματα. Οικογένεια, αποστολές. Λοιπόν, ταξίδια, αφού τα παιδιά, το τεχνικό team, οι ποδοσφαιριστές, ο αρχηγός που συνοδεύει την ομάδα μαζί με μένα, ο Γιώργος Καπερώνης, η διοίκηση όλοι, ο Βλαχάκης ο πρόεδρος, όλοι το έχουν σαν δεδομένο ότι η αρχηγός μας είναι γυναίκα, θα μιλήσουμε με τη διοίκηση, θα μιλήσουμε με τη... Δηλαδή και στα δύο ταξίδια της Δεκίνθου, μιλήσαμε με τη διοίκηση της Δεκίνθου νωρίτερα για το τι στολές φοράνε και είναι η εμφάνισή τους, γιατί ξέρεις τον κανονισμό ότι εμείς θα φιλοξενούμενοι θα πρέπει να έχουμε... Να έχετε και ένα βαθμό ευγενίας. Έγινε με τον Βάρδα όταν ήρθε. Ναι. Όλα αυτά γίνονται από πριν. Απλά οι γυναίκες είμαστε πιο συντονισμένες, πιο οργανωμένες. Έτσι, πες το να τελειώνουμε. Αυτό έχει γίνει στο Αγγελική Πάμισο. Μου. Τώρα, και το δέχονται όλοι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντα επιτυχίες στον Πάμισο Μεσίνης. Ο χρόνος μας πιέζει να πάμε σε δελτίο. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και σε περιμένουμε σύντομα στη Μεσίνη. Φυσικά, φυσικά. Να σε καλά. Η Αγγελική Μαντά, λοιπόν, η ψυχή του Πάμισου Μεσίνης.